Ελάτε τώρα να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην περιφέρεια, ελάτε να πάμε μέχρι την Άρτα. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ψαθά, για μια σειρά δράσεων της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Καλό απόγευμα, κύριε Ψαθά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και συζητάμε, γιατί παρακολουθούμε και τη δράση και μέσα από τα δελτία τύπου της περιφέρειας. Θέλω, κύριε Ψαθά, λίγο να ξεκινήσουμε από τις φωτογραφίες που έχετε δώσει για τις εργασίες καθαρισμού της κήτης του ποταμού Αράχθου και της προστασίας της παλιάς γέφυρας Άρτας, που ολοκληρώθηκε, να υποθέσω, έχει να κάνει με μια πρόληψη που σχετίζεται ίσως με το ατύχημα που είχαμε με το γεφύρι της Πλάκας, δηλαδή μια πρόληψη στις γέφυρες και στη συντήρησή τους? Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι απλά. Κοιτάξτε, να σας πω τι συμβαίνει. Εμείς κάθε χρόνο, σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή ενότητα Άρτας, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, διαθέτουμε περίπου 150 με 200 χιλιάδες για τον καθαρισμό της κήτης και την προστασία του ιστορικού γεφυριού, διάφορες μικροπαρεμβάσεις. Μετά τις πλημμύρες του 2015, τις έντονες πλημμύρες, ζητήσαμε μια έκτακτη χρηματοδότηση από το υπομεδί, το Υπουργείο Υποδομών, και μας ενέκρινε μια πίσω 700 χιλιάδων με τα ίδια ακριβώς υποέργα, δηλαδή προστασία του γεφυριού της Άρτας και διαπλάτηση και καθαρισμός της κήτης. Είναι δύο σημαντικά έργα. Να σας εξηγήσω για το πρώτο, ότι φυσικά με τις πλημμύρες δεν υπήρξαν καταστροφές στο σώμα του γεφυριού της Άρτας, και ό,τι ζημιά υπήρχε στον πυθμένα του ποταμού, κοντά στα βάθρα του ποταμού, όπου και πέρυσι κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές δουλειές. Και το δεύτερο υποέργο που έχει να κάνει με ένα είδος αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης είναι ο καθαρισμός της κήτης. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, αυτό, όπως είπαμε, έχει να κάνει με την πρόληψη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζω ότι κατά καιρούς γίνεται κινητοποίηση και έχουν εξασφαλιστεί, νομίζω, τα κονδύλια για το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Μπορούμε να πούμε, κύριε Ψαθά, αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα? Είχε ακουστεί ότι θα υπάρξει και μια ιδιωτική πρωτοβουλία χρηματοδότησης. Είναι δύσκολο να ξαναγίνει πάλι αυτό το ιστορικό γεφύρι? Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει και οι αρχικές εργασίες, έτσι, που σημαίνει ότι αρχίζει σιγά-σιγά και μπαίνει το νερό στα βλάκι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, έτσι, δεν είναι εύκολο έργο. Θεωρώ ότι και οι ιδιώτες θα συμμετέχουν. Μάλιστα. Υπάρχει μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπότε στον κορβανά αυτών της μη κερδοσκοπικής εταιρείας συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Αλλά πρωτίστως τα δημόσια χρήματα έχουν εξασφαλιστεί, οπότε έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες εργασίες. Κύριε Ψαθά, δηλαδή θα ήθελα να σας πω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο με ενθαρρυντικά σημάδια. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς για τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, αυτό το μονότοξο γεφύρι της Πλάκας ήταν το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Είχε, σκεφτείτε, άνοιγμα τόξου 40,20 μέτρα, όπως διαβάζω, και ύψος στο κέντρο 21, και είχε βεβαίως και ένα ιστορικό φορτίο, καθώς εκεί λειτουργήσε το τελωνείο από την ελεύθερη Ελλάδα σκλαβωμένη Ήπειρο, να το δώσουμε ιστορικά. Να ρωτήσω κάτι, πώς είναι το κόστος της αποκατάστασης για αυτό το δύσκολο εγχείρημα που λέτε, και φυσικά θα γίνει προσπάθεια να γίνει όπως ήταν πριν, ή για παράδειγμα θα ακολουθηθούν σύγχρονες τεχνικές, θα δούμε κάτι καινούριο όταν ολοκληρωθεί? Σίγουρα θα γίνει συνδυασμός των δύο, και της τέχνης και της επιστήμης. Δεν γνωρίζω το ακριβώς κοστολόγιο, αλλά θα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια να κάνω. 3 εκατομμύρια. Ίσως και λιγότερο, δεν το ξέρω. Απλά κάνετε λόγο για ένα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο, από ό,τι θυμάμαι, είχαν συλλεχθεί οι πέτρες, κάποια κομμάτια που έπεσαν στην κήτη των ποταμών. Κύριε Ψαθά, θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, καθώς είμαστε πλέον μια γειτονιά. Και αυτό το λέω διότι το καλοκαίρι ήσασταν κι εσείς στο πλευρό του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που εγκαινιάστηκαν τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Είναι έργα βασικής υποδομής και ανάπτυξης. Και πολλοί κάνουν λόγο λοιπόν για μια υποβαθμισμένη περιφέρεια όπως είναι η Ήπειρος. Πιστεύετε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και η προοπτική της Ήπειρου και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας με αυτούς τους υπερσύγχρονους δρόμους? Και ποια είναι τα αναπτυξιακά εργαλεία που μπορεί να έχουμε? Εγώ παρατηρώ κατά καιρούς εσείς κάνετε και οδικές παρεμβάσεις γενικότερα στους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της Ήπειρου. Απλά μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα ταμείο, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Κοιτάξτε, εντάχει από την πρώτη στιγμή που σχεδιαστήκαν αυτοί οι δρόμοι και ξεκινήσαν το Σουφλιά τότε, ονομαστήκαν δρόμοι ανάπτυξης και πιστεύω πραγματικά ότι είναι δρόμοι ανάπτυξης.
ειδικά για την περιοχή μας Ιόνια Οδός. Μόνο και μόνο σκεφτείτε τα πρώτα τα κομμάτια που δοθήκανε σε μια πειραματική μορφή της ημέρης του Πάσχα. Ο κόσμος που προσέλκυσε τις περιοχές της Ηπείρου, όχι μόνο της Άρτας, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό επιβεβαιώθηκε και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ίσως για κάποιους άλλους νομούς της Ηπείρου να ήταν λίγο αναμενόμενα η προσέλκυση τουριστών, αλλά ειδικά για την Άρτα δεν ήταν αναμενόμενη. Οπότε καταλαβαίνετε και εμείς ξαφνιαστήκαμε θετικά όσον αφορά την εισρωή εσωτερικού κυρίως τουρισμού. Ναι. Που είναι ένα κομμάτι το οποίο το κυνηγάμε, θα το έλεγα εισαγωγικά, τον εσωτερικό τουρισμό. Βεβαίως. Παρακαλώ. Με λίγες γραμμές, με λίγες λέξεις, μάλλον είναι όντως δρόμος ανάπτυξης και θα πρέπει εκεί να σχεδιάσουμε και να ποντάρουμε την προστιθεμένη αξία, να βρούμε την προστιθεμένη αξία της Ιόνιας Οδός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βέβαια, ολοκληρώθηκε η Ιόνια Οδός. Πάμε πλέον με ασφάλεια από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Από την άλλη, υπάρξει ένα θέμα με τα διόδια και με το κόστος. Είναι λίγο ακριβά τα διόδια, να σας πω την αλήθεια. Κύριε Ψαδά, είναι λίγο ακριβά. Μάλιστα, διάβαζα σε τοπικά site ότι η δημοτικότητα του ΣΥΡΙΖΑ στην Άρτα, που είναι η γενέτειρα του Πρωθυπουργού, έχει πέσει. Από την άλλη, υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης της αυτοδιοίκησης στο να μειωθούν ή, για παράδειγμα, πώς μπορεί η αυτοδιοίκηση να παρέμβει σε αυτό, γιατί όντως είναι τσουτερά. Σας το λέω. Εντάξει, να σας αναφέρω δύο απλά παραδείγματα. Ένα γεωτοχήγη να πάει στη Θεσσαλονίκη διέρχεται μόνο από 3 διόδια. Εδώ για να πάει στην Αθήνα διέρχεται γύρω στα 8 ή 10. Μία ανταλίκα να ξεκινήσει με εμπορεύματα στην Αθήνα, άρτα Αθήνα με τα διόδια, είναι περίπου 220 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Αυξάνει το κόστος της παραγωγής. Ένα γεωτοχήγη να πάει στην άρτα Αθήνα είναι γύρω στα 79 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα κόστος. Είναι λίγο ακριβή η Ιόνια Οδός. Όσον αφορά τα μέσα μας πλέον, κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε και αρνητικοί να τα ισοπεδώνουμε. Όλα δρόμος είναι, θα πρέπει να συντηρηθεί, είναι η αλήθεια. Σωστό. Αλλά εάν δεν υπάρξουν, θα κινηθούμε, όπως καταλαβαίνετε, σε πνεύμα συνεννόηση και συνεργασία. Με την Ιόνια Οδό και με παρέμβαση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε λίγο το κόστος. Δεν σας λέω για τον αριθμό, γιατί είναι και ο αριθμός των διόδιων μεγάλος, έτσι. Είναι αλήθεια. Κάθε 10 χιλιόμετρα πάρουν και διόδια. Είναι λίγο κωμικό, τραγικό το πράγμα. Αλλά θα προσπαθήσουμε με συνεννόηση και συνεργασία, αν μπορεί να υπάρξει, να χαμηλώσουν το κοστολόγιο. Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Ψαδά, 7 ευρώ, για ποιο λόγο. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση και εγώ που πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα για να πάω και στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα, πολλές φορές βλέπω και διόδια με κόστος 3,5 ευρώ, για παράδειγμα. Ναι. Όπου αυτό είναι, εδώ η Αττική Οδός έχει 2,80. Είναι λίγο δύσκολο για το πορτοφόλι. Είναι τσοχτερή η Ιόνια Οδός, όπως και, ό,τι και να λέμε, είναι τσοχτερή οδός. Είναι τσοχτερή. Να μείνουμε σε αυτό. Έχω ένα ερώτημα. Από εκεί και ύστερα, όπως και στην Εγνατία, έχουμε καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή το κυνηγάμε δικαστικό. Το επόμενο βήμα όμως, καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρξει συνεργασία, αν δεν υπάρξει συνεννόηση, που σημαίνει να χαμηλώσει το κόστος του διοδίου, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Είναι αναφέρω το δικαίωμά μας και είναι και το τελικό. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, κύριε Ψαθά, αν όταν φτιαχνόταν ο δρόμος, αυτά έχουν υπογραφεί παρελθοντικά από κυβερνήσεις και έχουν αποφασιστεί αυτά τα τιμολόγια που βλέπουμε, αν αυθαίρετα μπήκαν από τις κοινοπραξίες. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, το και εγώ, και θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε. Αν είχαν υπογραφεί τότε, αν έχουν υπογραφεί τώρα, κοστολόγια, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα. Ούτε με ενδιαφέρει κιόλας να καταλογίσω σε κάποιον ευθύνη. Όχι φυσικά. Απλά. Εμένα με ενδιαφέρει να μειωθεί το κόστος του διοδίου. Ναι, γιατί δεν θέλουμε, όπως είπατε, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Είναι ένα έργο που μας οδηγεί στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, και στην Αθήνα, με ασφάλεια πλέον, με διπλές λωρίδες. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε στην Ελλάδα τις κρίσεις και αυτά τα ποσά που αναφέρατε. Έχω ένα ερώτημα εδώ από τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Άρτα. Θέλει λίγο να μας μιλήσετε. Είχατε μία σύσκεψη τις προάλλες για την κατασκευή της παράκαμψης του αμότοπου και μάλιστα εδώ στο παρόν και ο Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος ο κ. Πανέτας. Εξηγήστε μας λίγο τι συζητάτε γι' αυτό, κύριε Ψαδά, για εμάς που μπορούμε να το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτή η παράκαμψη είναι απαραίτητη για να αποσυμφορηθεί ο οικισμός μετά τη δημιουργία της Ιόνιας Οδού. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα, υπάρχει ένας ημικόμβος που επί της Ιωνίας, που είναι προς
Αμότοπο και τα χωριά τα που συνορεύουν με τον Αμότοπο. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν προς με κατεύθυνση στον Αμότοπο διέρχονται μέσα από το χωριό του Αμοτόπου. Καταλαβαίνετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ενοχλητικό, με έχει δύο προβλήματα. Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα, κόσμος να χάνεται, θέματα ασφάλειας, θέματα, πολλά σοβαρά ζητήματα. Πήραμε την πρωτοβουλία να μελετήσουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει κάπου αλλού μια παράκαμψη. Μάλιστα. Έτσι ώστε τα αυτοκίνητα να μην διέρχονται μέσα από το χωριό του Αμοτόπου, να διέρχονται από κάποια άλλη παράκαμψη. Αναθέσαμε τη μελέτη σε κάποιο γραφείο και το Σάββατο, με την παρουσία του Δημάρχου και τους Προέδρους των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων, έγινε η παρουσίαση της μελέτης, όπου είναι περίπου γύρω στα 3 χιλιόμετρα και καταλαβαίνετε, ένας ο δρόμος καινούριος, χάραξη καινούργια, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα ένα υπάρχον δρόμος υφιστάμενος, μια απλή βελτίωση. Έχει ένα κοστολόγιο υψηλό, θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματά μας, γιατί απομένει κάποιες μικρές αδειοδοτήσεις να πάρουμε και μετά να ψάξουμε για ανέβρεση χρηματοδότηση. Μάλιστα. Ωστόσο... Αλλά το κύριο ζουμί της υπόθεσης είναι αυτό που είπατε, ότι δεν διέρχεται μέσα από ένα χωριό που λέγεται Αμότοπος. Μάλιστα. Και επειδή είναι μια κατάσταση η οποία πιθανόν δεν είχε εξεταστεί όταν γινόταν οι μελέτες, όταν κατασκευάστηκε το έργο, ερχόμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, αν και δεν είναι αρμοδιότητα δική μας, γιατί ξέρετε, εμείς είναι συγκεκριμένα το πλαίσιο αρμοδιότητα μας, να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση. Όσο μπορείτε, να πάνω σε παράκαμψη. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Γιώργος, ήρθατε σε επικοινωνία. Ο Πρωθυπουργός, που είναι υπηρώτης, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και γενικότερα συζητήσατε το ενδεχόμενο εξασφαλίσουν χρηματοδότησης για την ενίσχυση δομών, κύριε Ψαθά? Γιατί είχατε τη δυνατότητα προφανώς να μιλήσετε και με τον κύριο Καχρημάνη. Με τον Πρωθυπουργό ήρθε, γενιάστηκε η Ιόνια, νομίζω, 2-3 φορές. Εντάξει, μην νομίζετε ότι με τον Πρωθυπουργό είχαμε ευχαίρεια να μιλήσουμε. Μάλιστα. Τώρα και να το θέσουμε. Ήταν πιο πολύ το επικοινωνιακό σόου, υποθέτω. Με μια απλή χαιρετούρα τα αιτήματα, δεν είναι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό που έχω να σας πω είναι γενικότερα υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης να βοηθήσει. Λόγω, ας πούμε, σε καταγωγή του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά από εκεί και ύστερα να το εκθέσω συγκεκριμένο σε μια χειραψία δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω δύο ακόμα ερωτήματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και το νοσοκομείο της Άρτας, κύριε Ψαθά, αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα. Πολλές φορές μπορεί να επιβαρύνεται και από την κακή κατάσταση των νοσοκομείων και της Πρέβεζας και της Λευκάδας και της περιοχής που μπορεί να στέλνουν περιστατικά. Γνωρίζουμε ότι είναι καλά, πολύ δύσκολο αυτό. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό δεν λέει και τίποτα. Λογικό είναι να υπάρξει. Σωστό. Μια υποστήριξη μεταξύ των νοσοκομείων. Δεν... Απόλυτο. Απλά νομίζω κάποια στιγμή στο τέλος του Σεπτεμβρίου είχατε ανακοινώσει κάποιες δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η περιφέρεια χρηματοδοτεί όπου μπορεί το νοσοκομείο της Άρτας, αν καταλαβαίνω σωστά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Βάσει νόμου που το επιδιώξαμε εμείς, δηλαδή, στους αιρετή περιφέρεια Επίρου, με την τωρινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να επιχορηγεί για κάποια σοβαρά ζητήματα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τα νοσοκομιακά ιδρύματα. Με αυτό το νομικό υπόβαθρο, με αυτή την αρμοδιότητα, επιχορηγήθηκε το νοσοκομείο Άρτας για κάποιες βασικές του λειτουργίες. Να σας δώσω, καταλάβετε, 50.000 ένα μέρος από τα 200 χιλιάρικα που δώσαμε για τη λειτουργία του νοσοκομείου της Άρτας, ήταν και το ανελκυστήρα που είναι χαλασμένος, έτσι, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Ή κάποιες άλλο ένα υποέργο, κάποιες ειδικές ταπετσαρίες, τώρα ενδεικτικά σας λέω, το περίπου δεν τα κοστολόγια. Ναι. Δεν έχουν μπροστά μου τα νούμερα. Για τον ειδικό. Βλέπω εγώ, για να σας βοηθήσω, επειδή έχω συλλέξει τα δελτία τύπου για τον κόσμο που μας ακούει, και ένα ποσό για την αντικατάσταση ατμολέβητα θερμοδοχείου και καυστήρα προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, και επίσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση και στεγάνωση του κτηρίου υγείας του Βουλγαρελίου 74.400, το βλέπω και από τα δελτία τύπου της περιφέρειας. Ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, το κέντρο υγείας του Βουλγαρελίου ήταν έπαιζε νερά τώρα, μάλιστα, να σου το πω απλά έτσι. Εκεί όπου μπορούμε και εφόσον έχουμε χρήματα, έχουμε και δικές μας ανάγκες. Επεμβαίνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Κύριε Ψαθά, η συνεργασία σας με τη Δημοτική Αρχή, καθώς είναι στενή, πρέπει να είναι, η περιφέρεια χρηματοδοτεί τα αιτήματα
του Δήμου, έτσι δεν είναι? Είναι αγαστή η συνεργασία σας με τον κύριο Τσιρογιάννη? Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράσης? Διότι υπάρχουν και περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου υπάρχει και ο ποιος θα οικειοποιηθεί το έργο και ποιος θα τα ανακοινώσει πρώτος. Κοιτάξτε, αυτά πάντα, τα πάντα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Είναι συγκεκριμένο πράγμα. Θεωρώ ότι οι Δήμοι γενικότερα έχουν ειδικότερα περισσότερο πίεση από τον κόσμο. Οπότε ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σε ορισμένα πράγματα θέλουν να βγαίνουν πιο μπροστά. Εντάξει, δεν... είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Απλά μερικές φορές, και το λέω επειδή καλύπτοντας εδώ την περιφέρεια στη Δυτική Ελλάδα, δεν γνωρίζει ο κόσμος, γιατί βλέπει το Δήμαρχο ότι πολλές φορές η περιφέρεια είναι αυτή που ικανοποιεί τα αιτήματα και εξασφαλίζει τις χρηματοδοτήσεις για διάφορα έργα που μπορεί να ζητάει ο Δήμος, λόγω της φύσης της, υποθέτω. Και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό για να το καταγράψουμε. Κλείνοντας, κύριε Ψαθά, επειδή είναι πρόσφατο κι αυτό, κάνει μια προσπάθεια η περιφέρεια Ηπείρου για τουριστική προβολή και μάλιστα ήταν προχθές την Παρασκευή ένα ρώσικο τηλεοπτικό συνεργείο για να καλύψει, έκανε ένα ντοκιμαντέρ στην Άρτα, στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ναι, και στην Άρτα, σε όλη την Ήπειρο. Ξεκίνησε από τη Σπορτία. Ναι, πήγε και αμφαρκικό. Πρέβεζα Άρτα Γιάννη. Καλύπτοντας νομίζω και το... Ναι, πείτε μου. Ναι, ήταν ένα διήμερο για την Άρτα, όπως φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο έγινε και στους άλλους νομούς. Όπου το κανάλι αυτό δεν ενδιαφερόταν για πολιτισμό, δεν ενδιαφερόταν για τουρισμό, παρά μόνο για γαστρονομία. Είναι από τα κλασικά κανάλια, θα το έλεγα, τα δορυφορικά, που κάνουν εκπομπές μαγειρικής. Α, πολύ ωραία. Που είναι θεματικά. Κυρίως όμως την παράδοση, έτσι δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τη μοντέρνα και η διεθνής κουζίνα, τους ενδιαφέρει η παραδοσιακή κουζίνα και είναι ένα κανάλι το οποίο παίζει σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όχι στην Κεντρική Ευρώπη, δεν παίζει τη χώρα μας, έχει τηλεθέαση μεγάλη, είναι αλήθεια. Αλλά καταλαβαίνετε, για αυτούς είναι μια, και μια ευκαιρία, δουλειά, ένα επάγγελμα. Και μια ευκαιρία αύριο και για τους Ρώσους να έρθουν σε εμάς, εδώ. Ακριβώς, αλλά αύριο μετά θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Έτσι οπότε είναι το κοινό τους. Ωραία, βλέπει πολύ, και αποφασίζει. Πολύ ωραία. Κύριε Ψαθά, κλείνοντας, επειδή δεν μιλάμε συχνά, με την έννοια, από απόσταση σας ρωτάω, ολοκληρώνεται η θητεία σε 2 με 3 χρόνια? Οι βλέψεις σας παραμένουν στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θεωρείτε ότι έχετε ολοκληρώσει το έργο σας ή ακόμα έχετε πολλά να κάνετε στην περιφέρεια? Και ρωτάω με την ασφάλεια που είμαι δημοσιογράφος, όχι στην Άρτα, για να θεωρηθεί προβοκατόρχη. Όχι, okay, να σας πω την αλήθεια, είναι μια γενική μου αρχή. Νομίζω περίπου 2 θητείες επαρκούν, έτσι να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Απλά θα ενδιαφερθώ όμως για νέα θητεία, είτε μας καταργήσουν είτε δεν μας καταργήσουν, είτε πάμε με το Σταυρό είτε δεν πάμε με το Σταυρό. Mm-hmm. Γιατί θέλω να κλείσω από άποψη, πώς το λένε, τη θητεία μου με κάποιο σημαντικό έργο που λέγεται το Διοικητήριο της Άρτας, το οποίο μέχρι τώρα για χειρουργιολόγους που δεν ξέρω το από μένα δεν το έχω καταφέρει. Μάλιστα. Κύριε Ψαθά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα θα συνεχίσω στην αυτοδιοίκηση. Τη βγάλαμε την είδηση εμείς. Βγήκε η είδηση, θα συνεχίσετε στην αυτοδιοίκηση. Όχι, πάρα πολύ καλά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα, κύριε Ψαθά. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαρά μας κάθε φορά.